Σήμερα στη Λάρισα για να παρουσιάσουμε το βιβλίο με τον τίτλο «Διοίκηση κρίσιμων καταστροφών στο παράδειγμα της πολιτικής προστασίας». Αυτό το βιβλίο ασχολείται με την επικαιρότητα των θεμάτων των καταστροφών και των κρίσεων. Δυστυχώς κατέστη επίκαιρο λόγω των συνθηκών και αυτά που επικολούθησαν στην Ελλάδα. Ωστόσο, προσπαθεί να ανιχνεύσει πρόκειτο το διεθνές περιβάλλον. Πρόκειται για μια παγκόσμια ανακατάταξη οργανώσεων που ασχολούνται με τα θέματα της πολιτικής προστασίας, είτε ιδιωτικών, είτε πανεπιστημιακών, είτε δημοσίων. Όλοι αλλάζουν. Αλλάζουν γιατί πλέον οι κρίσεις είναι μόνιμες και συνεχείς και πολλές. Αυτό λοιπόν επιτάσσει άμεσες και ραγδαίες αλλαγές στον τρόπο που είναι οργανωμένοι αυτοί οι μηχανισμοί και λειτουργούν. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να λάβεις υπόψη σου στο επόμενο κεφάλαιο του βιβλίου, διαπραγματευόμαστε ακριβώς αυτό το πράγμα. Πώς συνδέονται όλα αυτά τα περίπλοκα πράγματα, οι νέες τεχνολογίες, πώς συνδέονται το κίνημα του εθελοντισμού, το οποίο αναπτύσσεται χωρίς αυτό δεν γίνεται αποτελεσματική αντιμετώπιση πολιτικής προστασίας, όλα αυτά σε παραδείγματα από άλλες χώρες και μετά ερχόμαστε στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα φύγουν τα βασικά προβλήματα, τα βασικά δικά μας προβλήματα είναι παλαιότερα και νεότερα. Τα παλαιότερα τα ξέρει ο κόσμος, τα ξέρουμε όλοι, που είναι τα μπαζωμένα ρέματα, είναι τα αυθαίρετα. Από την άλλη μεριά τα νεότερα είναι αυτά που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, που οι μηχανισμοί που έχουμε για να τα αντιμετωπίσουμε μέχρι τώρα έχουν αποδειχθεί αδύναμοι. Άρα για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα πιο μπροστά, θα πρέπει να διορθώσουμε πολλά από τα κακώς κείμενα τώρα, άμεσα, χωρίς καμία υποχώρηση, προκειμένου να προλάβουμε τα χειρότερα, γιατί τα χειρότερα είναι μπροστά μας. Δεν με εξημιρούμε, καταλήγουμε με κάποιες προτάσεις, ευχόμαστε να μπορέσουν οι ηθήνοντες να τα ακούσουν και η πολιτεία να ανταποκριθεί. Είναι άμεση ανάγκη, είναι πλέον θέμα ζωής και θανάτου. Δεν είναι απλώς μία άλλη πολιτική που εάν δεν πετύχεις, δεν πειράζει, δεν έγινε, θα έρθει κάποιος άλλος και θα τη διορθώσει. Εδώ χάνονται ζωές, οπότε το θέμα είναι πολύ σοβαρό και πολύ επίγον. Επιγραμματικά μπορείτε να μας πείτε λίγο τις προτάσεις που προτείνει το βιβλίο. Το πρώτο πράγμα, το οποίο το έχουμε πει κατά επανάληψη πολλές φορές και το βλέπετε συνεχώς, είναι να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες. Δεν ξέρουμε ποιος κάνει τι. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι όταν σχεδιάζεις μια πολιτική για την προστασία από τις καταστροφές, αυτή η πολιτική έχει τρία συγκεκριμένα στάδια. Έχει την πρόληψη, στην οποία είμαστε πολύ πίσω εμείς, έχει την αντιμετώπιση της που κάνουμε ό,τι μπορούμε και έχει τη διαδικασία των αποζημιώσεων που επίσης είναι μια χρονοβόρα και πολύ αργή διαδικασία. Το τρίτο πράγμα είναι η λεγόμενη πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Τι είναι αυτό? Πώς συντονίζονται το κεντρικό κράτος, οι περιφέρειες και οι δήμοι? Αυτό το βλέπετε γιατί ειδικά στις καταστροφές αυτές επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα σημεία. Δηλαδή χτυπήθηκε ο Παλαμάς, χτυπήθηκε το Πήλιο. Εκεί αν δεν έχεις δυνάμεις στο πεδίο να τα αντιμετωπίσεις αυτά, τότε δεν θα μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις όσο καλό μηχανισμό και να έχεις το κέντρο. Σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε ένα εξαιρετικά υδροκέφαλο κράτος. Δηλαδή το κέντρο του έχει 23.142 αρμοδιότητες καταμετρημένες, όταν περιφέρεια και δήμοι μαζί δεν ξεπερνούν τις 650 αρμοδιότητες. Άρα, όταν έχεις ένα τέτοιο κράτος πρέπει να αποκεντρώσει πάση θυσία. Βεβαίως, αυτό δεν γίνεται απλώς μεταφέροντας αρμοδιότητες, αλλά μεταφέροντας πόρους, την ευθύνη, τις αποφάσεις κτλ. Το τελευταίο κομμάτι είναι να ενισχύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε τον εθελοντισμό. Οι δικοί μας εθελοντές είναι ακόμα πίσω. Περιμένουν ακόμη ένα διορισμό, αλλού είναι κάποιες κινήσεις περισσότερο έντονες. Έχουμε καλά παραδείγματα, όπως είναι η προστασία του ΙΜΙΤΟΥ για παράδειγμα, έτσι. Αλλά όμως αυτά δεν είναι γενικευμένα. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη δουλειά εκεί. Το πλαίσιο πρέπει να απλουστευτεί. Απλούστευση, μεταφορά αρμοδιοτήτων και ευθύνη σε όλα τα επίπεδα.